του AIDS και ότι μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία. Για πρώτη φορά μιλάει για τη συγκεκριμένη φημολογία, η οποία όντως υπήρχε ένα χρονικό διάστημα. Και ανέφερε και τα περιοδικά τα οποία, ξεκίνησε. Το έλεγαν συνεχώς, ότι ο Ζαλμάς είναι φορέας του AIDS, έλεγαν. Πάμε να δούμε τι λέει ο ίδιος. Κινηθεί νομικά, θα είχα πολυκατοικίες αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε να κινηθεί νομικά, γιατί αυτό είναι... Μόνο και μόνο το κλικ και το max. Τη δεκαετία του 90 νωρίς γράψαν ότι έχω AIDS, που εκείνη την εποχή αυτό σήμαινε την ολοκληρωτική σου καταστροφή σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Αν είχα κάνει μήνυση τότε, θα είχα πάρα πολλά λεφτά αυτή τη στιγμή. Λες αλήθεια ότι συνέβη αυτό? Ναι, ήμουν βλάκας. Δεν ασχολήθηκα καν. Γράψαν κάτι τέτοιο για σένα? Βέβαια. Εντάξει, ρε, μην ψυχή σου βέβαια, άμα αυτά να μην ασχολείσαι. Μάμε, από το φεστιβάλ Θεσσαλονίκη. Έχεις τραβήξει, δηλαδή, είναι η αποκαλύψεις για μία πίσω από την άλλη και στο κάτω. Ναι, και ξέρετε, τώρα ο κόσμος έχει μία ενημέρωση για το θέμα αυτό. Τότε... Ή τότε ήταν... έχεις και τα social, μπορείς να μπεις, γράψαν αυτό για μένα και είναι ψευδές. Ναι. Έχεις την δυνατότητα. Ο κόσμος ήταν η παρούκλα, ήταν η χολέρα. Ο κόσμος είχε φτιάξει ένα μύθο γύρω από την ασθένεια αυτή. Και δεν υπήρχε καμία ενημέρωση και έτσι και ακουγόταν κάτι τέτοιο για σένα, είχες τελειώσει και επαγγελματικά και σε προσωπικά. Καλά, βέβαια. Λοιπόν, βασανίστηκα πολλά χρόνια με αυτό. Παρ' όλα αυτά... Με το μυαλό που έχω τώρα, έπρεπε την άλλη μέρα να κάνω αυτό που κάνανε στην Αμερική οι ηθοποιοί, γιατί συνέβαινε σε όλο τον κόσμο αυτό, βγαίνανε στην τηλεόραση με τις εξετάσεις τους. Αυτό το θεωρώ ντροπή να το κάνει ένας άνθρωπος. Ναι, βέβαια. Αλλά θα μπορούσα να κάνω μήνυση. Μήνυση, ναι, θα μπορούσα να κάνω. Θα μπορούσα να κάνω μήνυση. Αλλά ήμουν τόσο ζωντόβολο τότε. Δηλαδή δεν... η έννοια του σκανδάλου για μένα ήταν πάρα πολύ ατροφική. Δεν έδινε σημασία. Δεν έδινε σημασία. Ναι, αλλά σε επηρέαζε. Ναι, μπορεί να σου χαλούσε τη ζωή, να το επάγγελμά σου να έφερνε προβλήματα. Ναι, ήμουν αφελής. Δεν πίστευα ότι μια τέτοια βρωμιά θα μπορούσε να κάνει τόσο κακό. Έκανε τελικά κακό. Έκανε πολύ κακό. Έκανε πολύ κακό, διότι αυτή η φήμη κυκλοφορούσε από στόμα σε στόμα πάρα πολλά χρόνια. Και μάλιστα ξέρετε πώς είναι το ράδιο Ρεβίλα. Μεγαλώνει και σιγά σιγά. Ναι, βέβαια. Ναι. Ότι ο Ζαλμάς μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία και πεθαίνει. Mm. Πέρσι γράψαν, τι σου λέγανε. Πέρσι γράψαν ότι πέθανε. Αυτή... Αλήθεια, λέτε. Ναι. Τώρα το θυμήθηκα κι εσύ. Με πήρε ο Μπιμπίλας. Πραγματικά τα έχει ζήσει όλα. Τα έχει ζήσει όλα, πραγματικά. Παιδιά, είναι τρελή, δεν είναι καλά. Δηλαδή, όχι δημοσιογραφή, αλίμονο. Μιλάμε για τον κίτρινο τύπο, ας πούμε. Είναι τρελή, δεν είναι καλά. Δηλαδή, πέθανε, Σταύρο, πέρσι. Με πήρε ο Μπιμπίλας, εγώ δεν το ήξερα. Με πήρε ο Σπύρος ο Μπιμπίλας, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΣΕΗ, να με ρωτήσει αν ζω. Και μου λέει, έλα βρε Σταύρο, είσαι καλά. Λέω, καλά είμαι. Μου λέει, γράψαμε ότι πέθανε. Λέω, τι να σου πω. Εδώ είμαι. Λες να το ξέρω. Από το AIDS του 90 πέθανε. Το κουβαλούσα ακόμα. Ναι. Αχ, και άλλα πολλά δηλαδή. Έχω κακοποιηθεί από τον τύπο. Πάρα πολύ. Ίσως όμως η στάση του αυτή που δεν έβγαινε ποτέ να απαντήσει, να κάνει μηνύσεις κτλ. Αν είχα κάνει μήνυση, θα είχα τουλάχιστον την ηθική ικανοποίηση ότι αυτός που το έκανε αυτό τιμωρήθηκε. Ναι. Διότι μη κάνοντας μήνυση συνέβαλα στον στην ατιμωρησία. Ναι. Και συνέβαλα στο να το θράσος τους, ας πούμε, και η παλιανθρωπιά τους να φτάσει στο έπακρο. Αλλά σας λέω, τότε ήμουν ένας άνθρωπος που δεν έδινα σημασία σε αυτά τα πράγματα. Ούτε επειδή είμαι και αγαθός, δεν πίστευα ότι θα μου κάνει τόσο κακό. Τι ζώδιο είσαι, Σταύρο? Ταύρος. Ταύρος. Ναι, οροσκόπο ηχθεί. Δεν νιώθεις ότι σήμερα έχεις αλλάξει σε σχέση με τον Σταύρο του τότε? Και αν μου συνέβαινε σήμερα, θα έκανα μήνυση. Γιατί δεν ήταν και ένα διαδικτυακό μέσο που έχει μία επισκεψιμότητα περιορισμένη. Ήτανε. Και πολύ χοντρό, τα περιοδικά πράγμα. Που τότε ήταν σε τρομερή κυκλοφορία και διαμόρφωναν αισθητική και άποψη στους νέους ανθρώπους. Δηλαδή, μου καταστρέψαν τα επόμενα μου χρόνια. Έπρεπε να περάσουν χρόνια για να ξεχαστεί, να προχωρήσει στη ζωή του. Δεν λες ευτυχώς, είναι τους τυχερούς ανθρώπους που δεν κατάφερε αυτό να τον επηρεάσει πραγματικά και να του δυσκολέψει τη ζωή. Γιατί ο είναι ενεργός τόσα χρόνια. Θα είχε ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή, αλλά εγώ κρατήθηκα όσο μπορούσα, όχι δεν το πλήρωσα κι εγώ. Πόνεσα πάρα πολύ και υπέφερα πάρα πολύ στα καλύτερα μου χρόνια να είμαι μόνος μου. Να μην με πλησιάζει άνθρωπος και να δυσκολεύομαι να βρω δουλειά. Ναι, γιατί αν τώρα να το εξηγήσεις. Καταρχάς δεν θα σε πλησιάζανε με αυτό που είχαν διαβάσει. Αν είχα κινηθεί νομικά, θα είχα πολυκατοικίες αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Πάντως είναι γεγονός ότι όλα τα χρόνια αυτό το ακουγόταν για τον κύριο Ζαλμά. Mm. Και πρώτη φορά βγαίνει και το λέει, και λέει δημόσια αυτά τα οποία είπε και πραγματικά βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Πάμε τώρα γρήγορα να δώσουμε τα τελευταία κομμάτια, κυρίες και κύριοι. Γρήγορα τα τελευταία κομμάτια
από το φωτιστικό προβολέα LED, το οποίο είναι άκρος αυτό.